στην επώδυνη διαδικασία του ακροτηριασμού του κάτω άκρου του ενός ποδιού του άτυχου κυνηγού που τραυματίστηκε την Κυριακή το πρωί στη διάρκεια άσκησης της θύρας. Μπήκαν οι γιατροί του νοσοκομείου Χατζικώστα όπου διακομίστηκε την Κυριακή ο νεαρός. Οι προσπάθειες των ιατρών ήταν υπεράνθρωπες να σώσουν το πόδι του κυνηγού που είχε καταπλακωθεί για ώρα από ένα βράχο που αποκολλήθηκε. Όμως δεν κατέστη δυνατό και επειδή προέκυπτε άμεσος κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή του, η μόνη λύση ήταν ο ακροτηριασμός. Το ατύχημα συγκλώνησε τη μικρή κοινωνία της Μάζιας, όπου και συνέβη, όπως και των Λογκάδων, από την οποία κατάγεται ο άτυχος κυνηγός, καθώς με τις υπάρχουσες πληροφορίες φαίνεται πως σε μια ανύποπτη στιγμή, πατώντας σε ένα βράχο, αυτός κατρακύλησε με συνέπεια. Ο κυνηγός να χάσει την ισορροπία του και ο βράχος να καταπλακώσει το ένα του πόδι. Πυροσβέστες από την υπηρεσία των Ιωαννίνων και της 5ης ΕΜΑΚ έδωσαν μάχη μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ για να τον απεγκλωβίσουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ακολούθησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο. Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον άτυχο κυνηγό εξέφρασε μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Γιώργος Σαραλιώτης, τονίζοντας πως η κυνηγητική οικογένεια ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση που έγινε για τη συγκέντρωση μονάδων αίματος και μέσα από την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου, αλλά και μεμονωμένα. Από το γεγονός που έχει συνέβη, από το ατύχημα που έχει γίνει στο συνάδελφο συγκυνηγό. Έχουμε κινητοποιηθεί, σαν κυνηγητικός σύλλογος έχουμε ήδη δηλώσει το ατύχημα. Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο το ατυχήματος αυτής της καταστάσεως. Έχουμε ήδη δώσει αίμα από την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου από προσωπικά και το ΔΣ. Και εάν στην πορεία χρειαστεί, ναι, θα βγούμε να κάνουμε έκκληση στους συναδέλφους κυνηγούς για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε ό,τι χρειαστεί όσον αφορά τον συγκυνηγό μας. Και πόσο μάλλον αυτόν τον καιρό που με τους υψηλούς πάγους, παγετούς, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Η ασφάλεια του πρώτα πρέπει να έχουμε την ασφάλεια, την προσωπική μας ασφάλεια και μετά το χόμπι μας.